θα έχουμε στο πρώτο τρίμηνο περί τα 4 εκατομμύρια δόσεις. Θα έχουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου, άρα θα μπορούμε να έχουμε εμβολιάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Επειδή δεν εμβολιάζουμε τυχαία, αλλά εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο, δηλαδή είναι πιο πιθανό να νοσηλευθούν, αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε δυσανάλογα πολύ την ενδεχόμενη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατά συνέπεια, τον Μάρτιο θα είμαστε ήδη σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα μπούμε πια στη διαδικασία των μαζικών εμβολιασμών και μπορώ να σας πω από τώρα ότι ήδη από το Φεβρουάριο θα δημιουργήσουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 4 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, τα οποία θα μπορούν να εμβολιάζουν γύρω στα 20.000 συμπολίτες μας καθημερινά, έτσι ώστε να μπορούμε να αυξάνουμε διαρκώς την καθημερινή διαδικασία εμβολιασμού των συμπολιτών μας.